σε αυτά που μας κάνουν εθνικά υπερήφανους, στη χρυσή ελληνική επιτυχία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μόναχο Νίκο Παγκάκη. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Μετά την τέταρτη θέση που κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δημιούργησε υψηλές προσδοκίες και τελικά τις επιβεβαίωσε περίτρανα με ένα χρυσό μετάλλιο. Αυτό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μόναχο, γράφοντας, Μάρκο, μάλιστα ιστορία, αφού για πρώτη φορά έγινε αγώνα στα 35 χιλιόμετρα στη διοργάνωση. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Θα το παρακολουθήσουμε σε λίγο. Ήταν φανταστική η επίδοσή της. Έκλεψε τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας. Εδώ τη βλέπουμε να πανηγυρίζει. Είναι με τη γαλανόλευκη. Με τον φυσικά. Άντρα της συγκεκριμένα. Είναι ο σύζυγος. Ακριβώς. Που την ακολούθησε πολλά χιλιόμετρα μακριά και στο Όρεγκον και εδώ από την Καρδίτσα η πρωταθλήτρια Ελληνίδα που πραγματικά έδωσε τον υπερπάντων αγώνα, άφησε αρκετά πίσω τις αντιπάλους τους και την Ισπανίδα ειδικά που την ακολουθούσε και κατάφερε για πρώτη φορά να γράψει ιστορία, επαναλαμβάνω, στο συγκεκριμένο αγώνισμα, όχι στο βάδι βέβαια, αλλά στα 35 χιλιόμετρα, Μάρκο, και περιχαρεί στο τέλος και ιδιαίτερα συγκινημένη, θα έλεγα, να πάρει το χρυσό μετάλλιο και φυσικά να ακουστεί ο εθνικός ύμνος στο Μόναχο. Είναι συγκλονιστική η στιγμή, η εικόνα που βλέπουμε με τη γαλανόλευκη να κόβει το νήμα, ανεβάζοντας στα ύψη την υπερηφάνεια των Ελλήνων σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που διανύουμε, Νίκο Παγκάκη. Στην τελική ευθεία, κράτησε τη γαλανόλευκη και τερμάτισε έχοντας τη γαλανόλευκη στην πλάτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ προς το παρόν.